Πάμε να συνδεθούμε Πάμε με το λιμάνι. το λιμάνι για να μα πει ο Φάνη ο Καραμπατσάκη τι θα γίνει με τον Βίλιαμ και την Κέιτ. Έχει αποκλειστικέ πληροφορίε φαντάζομαι. Α μα πει πρώτα για τον Υπουργό Ναυτιλία που έφτασε εκεί για τα εισιτήρια πρώτα. και μετά θα το δει πρώτα και αυτό ο φανη Λοιπόν, σήμερα, 1η Αυγούστου, σήμερα γεμάτα τα πλοία αναχωρούν το λιμάνι του Πειραιά. Και ο Υπουργό Ναυτιλία μόλι έφτασε στο κεντρικό λιμεναρχείο του Πειραιά να ενημερωθεί από τα στελέχη του λιμενικού και συγκεκριμένα του λιμενάρχη Πειραιά και για θέματα, τα θέματα ασφαλεία και για την ακτοπλοϊκή κίνηση. Η ακτοπλοϊκή κίνηση, όπω πληροφορούμαστε, είναι στο 100% για του προορισμού του Ανατολικού και Κεντρικού Αιγαίου. Εκεί δεν μπορεί ε, κάποιος κάποιο τώρα αυτή τη στιγμή να βρει εισιτήριο εύκολα για το πλοίο έω καθόλου. Και 85%. 85 με 90% πληρότητα έχουν οι προορισμοί για όλα τα υπόλοιπα νησιά. Ο Υπουργό. Ο... Ε... Δεν έκανε κάποια δήλωση. Ο, Υπουργό Ναυτιλία, ο, ο οποίο τα δημοσιεύματα φάνη να πούμε τι προηγούμενε ημέρε, ανέφεραν ότι είχε ζητήσει να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία από την κυβέρνηση. Αν δεν κάνω λάθο, διορθώστε με, ώστε να πέσουν οι τιμέ των εισιτηρίων, να μειωθεί ο ΦΠΑ. Κάτι όμω το οποίο με το που έγινε η πρόταση και εκείνη τη στιγμή έκλεισε, δεν έγινε δεκτό το αίτημα Όχι, αυτό. Όχι, δεν προχώρησε. Υπήρχε δεν προχώρησε, μια επιστολή ναι. του Υπουργού Ναυτιλία και προ το Υπουργείο Οικονομικών και καταλαβαίνω ότι υπήρξε και μια έτσι έντονη συζήτηση, θα πω εγώ, στο Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με το θέμα αυτό, έτσι ώστε ο ΦΠΑ. Ε, όσον αφορά στα εισιτήρια των αυτοκινήτων και των α, α, μοτοσυκλετών, δηλαδή των οχημάτων, να πέσει από το 24% στο 13%. Α, ωστόσο, α, επικράτησε αυτό που λέγαμε και εδώ, το γεγονός ότι ενώ έχει συμβεί το αντίστοιχο αυτό για τα εισιτήρια το, τα ατομικά, δηλαδή ναι. τα εισιτήρια των α, επιβατών, το οποίο μάλιστα μονιμοποιήθηκε ο χαμηλό συντελεστής το 13% από το 2024, από το Γενάρη, δεν πέσανε καθόλου οι τιμές των εισιτηρίων. Αυτή την μείωση του ΦΠΑ την απορρόφησαν όλοι οι εταιρείε. Mm -hmm. Αυτό δηλαδή αποδείχθηκε και με στοιχεία, και όχι μόνο δεν μειώθηκαν τα εισιτήρια, αλλά όταν αυξήθηκαν, ε, αυξήθηκε το πετρέλαιο, αυξήθηκαν και οι τιμέ των εισιτηρίων. Ε, και υπάρχει, έχει και ένα σημαντικό δημοσιονομικό κόστος αυτό το μέτρο, πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Ε, νομίζω ότι έχει κλείσει το θέμα. Ε, ε, και θα, θα κάνει δηλώσει ο Υπουργό εκεί. Θα κάνει δηλώσει, φάνη. φάνη. Ε, Ενδεχομένω, ε, από το κεντρικό λιμενάρχιο του Πειραιά, να μα κάνει κάποια δήλωση για την επιβατική κίνηση, κυρίως και για, ενδεχομένως και για το θέμα των εισιτηρίων αν ε, έχουμε τη δυνατότητα να του κάνουμε τη σχετική ερώτηση. Ε, βέβαια, Κάτι να το ρωτήσουμε ε, για αυτό που είχε πή, είπα, πει. Να, να το ρωτήσουμε λοιπόν για αυτό που είχε πει και στη Βουλή και για ποιο λόγο δεν προχώρησε η πρότασή του. Λοιπόν, φάνη να σε ευχαριστήσουμε. Θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου, μόλι θα κάνει δηλώσει ο υπουργό.